Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό που θεωρεί τώρα επίγον και στο οποίο καλεί τον λαό είναι να παλέψει και να επιβάλλει με τις μαζικές του κινητοποιήσεις, με τον αγώνα του, τα μέτρα ουσιαστικής ανακούφισής του. Και αυτά δεν μπορεί να είναι άλλα από την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, τις αυξήσεις τους μισθούς, αυτά δηλαδή που έχει ανάγκη για να ανασάνει ο λαός, και όχι αν θέλετε να περιμένει τους παλιούς και νέους επίδοξες σωτήρες που τους έχει δοκιμάσει σε όλες τους τις εκδοχές και που είναι υπεύθυνοι για την ενεργειακή φτώχεια που βιώνει. Αν είναι εύκολο λίγο να μου διορθώσετε την επιστροφή. Γιατί... Βεβαίως. Θα το επιχειρήσουμε. Και γιατί, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί τώρα η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί ως ένα βολικό άλοθη το πόλεμο στην Ουκρανία για να επικαλεστεί, για να δικαιολογήσει το ηλεκτροσόκ που πραγματικά βιώνουν αυτό το διάστημα τα λαϊκά νοικοκυριά. Όμως η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων κλπ. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης της ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, του χρηματιστηρίου ρήπων, που να θυμίσουμε ότι φυσικά και έχει ευθύνη, το έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία, αλλά αναρωτιόμαστε, διαφωνούν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, που στήριξαν με χέρια και με πόδια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αυτού του είδους την πολιτική. Διαφωνούν δηλαδή με αυτή την πολιτική που μετατρέπει το ρεύμα σε πανάκριβο εμπόρευμα, σε απλησίαστο εμπόρευμα για τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό είναι που θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει, και κυρίως να αλλάξει το ίδιο το ρεύμα, τα βασικά, το ίδιο το ρεύμα και η ενέργεια είναι ένα εμπόρευμα που το πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός, ακόμα δυστυχώς και με το αίμα του. Με τις εξελίξεις που υπάρχουν στην Ουκρανία, να δείχνουν και να αναδεικνύουν τους κινδύνους ότι όταν εξελίσσονται τέτοιοι ανταγωνισμοί για το μοίρασμα, αν θέλετε, των ενεργειακών αγορών, η ζωή και τα συμφέροντα των λαών μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, που μετατρέπονται σε σάκο του μπόξ μεταξύ αυτών των τεράστιων αντίθετων συμφερόντων. Άρα θεωρούμε ότι η μόνη λύση είναι να δυναμώσει ο λαός μέσα από τα σωματεία, από τις κινητοποιήσεις του, τις διεκδικήσεις του, τις κινητοποιήσεις του, να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς που με την πολιτική τους μετέτρεψαν τη ζωή του σε ένα ζύγι, να το πούμε έτσι, αν θα μείνει να ξεροσταλιάζει ή αν θα πληρώνει χρυσάφι την ενέργεια και τα καύσιμα, και να διεκδικήσει να ανοίξει με την πάλη του άλλους δρόμους, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, που είναι το μόνο, αν θέλετε, που δεν το δείχνει ως μονόδρομο το να συμβιβάζεται με τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε ένα γρήγορο γύρω, κυρία Κομνηνάκα, από την αντίθετη πλευρά. Και με την αντίθετη φορά έχουμε 5 λεπτά να σας το πω σε όλους. Για να έχουμε Ερντογάν Μητσοτάκη την Κυριακή. Τι περιμένουμε? Αυτό είναι το κοινό ερώτημα σε όλους. Μητσοτάκη Ερντογάν στο Βόσφορο. Κυρία Κομνηνάκα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι ο λαός δεν μπορεί να προσδοκά, να το πούμε έτσι, σοβαρές, να αναμένει ότι και με το φόντο αυτών των ανταγωνισμών και των εξελίξεων και με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ μπορεί να βρεθούν λύσεις στο πλαίσιο αυτών των ανταγωνισμών. Αντίθετα, θεωρούμε ότι το ΝΑΤΟ και η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτά τα παζάρια διαμορφώνει μεγαλύτερους κινδύνους για το λαό, που εξελίσσονται και στο φόντο του υπεραλληστικού πολέμου, αλλά και με την ενίσχυση, αν θέλετε, της ρητορικής που αυτό το διάστημα έχει αναπτυχθεί για το ενιαίο νατοϊκό έδαφος και ενιαίο νατοϊκό χώρο, που, αν θέλετε, προμηνεί επικίνδυνους και επώδυνους συμβιβασμούς σε βάρος και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Κύριε Σπυρόπουλε, και βέβαια του ίδιου του λαού. Σίγουρα. Ελάτε,